L'inflazione è la priorità assoluta per gli elettori greci, secondo i sondaggi realizzati in vista delle elezioni europee di giugno. I cittadini, come in questo mercato rionale ad Atene, si dicono delusi. Θα επηρεάσει τις εκλογές και βέβαια θα επηρεάσει πολύ αρνητικά προς την κυβέρνηση, γιατί δεν έχει κάνει κάτι για την ακρίβεια, δεν έχει κάνει κάτι για το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα είπε θα μας βοηθήσει κάπως εμάς τους παραγωγούς, τώρα είπε θα μας βοηθάει κάπως με τα λοιπάσματα, τώρα είπε κάπως. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα τίποτα και οι εκλογές τούτη φορά θα τους τιμωρήσουμε, γιατί δεν κάνανε κάτι για την ακρίβεια. Η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία τουλάχιστον, 1,5, υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στο πορτοφόλι του καταναλωτή. Και βλέπεις αυξήσεις τουλάχιστον από ό,τι έχω υπολογίσει εγώ 30%. Αλλά ελπίζω να πάρουν οι αρμόδιοι το μήνυμά τους. L'inflazione greca è tra le più alte dell'Eurozona, ma le misure adottate per limitarla sui beni alimentari non sono bastate. Κάθε μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση για την μείωση της ακρίβειας είναι θετικό. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το μέτρο. Κατά την άποψή μου, τα μέτρα αυτά δεν θα φέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι τιμές όπως διαμορφώνονται στο ράφι, τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, φαίνεται ότι είναι πολύ μικρές οι αλλαγές στις τιμές προς τα κάτω. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να τονίσω ότι και στον χώρο των επιχειρήσεων έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα λόγω του αυξημένου κόστους. Δυστυχώς, η εικόνα όμως της αντιπολίτευσης δεν είναι αυτή που θα θέλαμε όλοι μας να είναι. Μια αντιπολίτευση ουσίας, μια αντιπολίτευση που να δίνει κυβερνησιμότητα στον τόπο. Παρά το γεγονός ότι πριν από 1,5 μήνα ελήφθησαν μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι πολίτες συνεχίζουν να δηλώνουν ότι είναι δυσαρεστημένοι. Και αυτή τη δυσαρέσκεια θα τη μεταφράσουν στις κάλπες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος.